Καλημέρα. Γεια σου, Υπουργέ μου. Πανεπιστήμιο υπεύθυνο τώρα στο κέντρο. Με δύο λόγια θέλω να ξέρετε ότι το ΕΚΕΑ είναι ο κεντρικός διαχειριστής των μονάδων και τη διαδικασία των υποδεξιών. Εδώ είναι ο κεντρικός χώρος, γίνεται η επεξεργασία πάνω από 350.000 μονάδες αίματος όσον αφορά τον ορολογικό έλεγχο. Εδώ είμαστε στο κτίριο του Μοριακού και γίνεται και η κλασματοποίηση σε ένα άλλο χώρο. Αυτό το χώρο του Μοριακού το διαμορφώσαμε με τις εντολές σας και με τις εντολές του Υπουργείου να το εντάξουμε στον αγώνα που κάνει η πατρίδα και η κυβέρνηση και εσείς προσωπικά σε όλη την προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ιού. Θα υλοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται στο ΕΚΕΑ και θέλω να συγχαρώ στο πρόσωπό σας όλους τους εργαζόμενους και πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι μπορούμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ΕΚΕΑ σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τη χώρα για να προσθέσουμε σημαντική παραγωγική δυναμικότητα για να κάνουμε διπρόσθετα αξιόπιστα τεστ μοριακού ελέγχου. Τώρα θα σας εξηγήσουμε μέσα στον χώρο. Θα δούμε την ευκαιρία να τα δούμε. Αυτό που θέλω να ξέρετε με μια κουβέντα ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο εξοπλισμένο και το πιο δυνατό κέντρο που υπάρχει σε όλα τα Βαλκάνια. Πάμε να το δούμε. Εργαζόμενος μπαίνει από εκεί, κλείνεται, είναι BCL2, BCL3 εργαστήριο με αρνητική πίεση. Πολύ καλά φτιασμένο. Και περνάει στην ουσία το φιαλίδι. Άρα βάζουμε φιαλίδια μέσα στο... Ναι, στο πουλ, στο θάλαμο βιολογικής ασφάλειας. Από εκεί παίρνει το υλικό, το βάζει μέσα σε νεύρο. Και όταν ετοιμάσει τα σωληνάρια, αυτά είναι που βλέπετε εκεί. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτό είναι το μηχάνημα λοιπόν, ε? Αυτό είναι το μηχάνημα. Κυρία Σεραφείνε, για εξηγήστε μας λοιπόν. Καταρχάς, κατευθύνσεις, καλοπάστερα σε ευχηθώ και μπράβο για τη δουλειά σας. Λοιπόν. Εδώ βλέπω σας, εδώ είναι τι εξετάζουμε, δεν είναι? Το συγκεκριμένο ιό και εδώ είναι τα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το βασικό του πλεονέκτημα, γιατί ειδικώς και ψηλιών, γιατί είναι τρία ίδια μηχανήματα, είναι η ψηλή παραγωγικότητα, η ασφάλεια και... Και φυσικά τα λαδιότητα θα τα κρατάμε για το... Τα κρατάμε για το ένα. Για τους αιμοδότες. Φτάνουν εδώ γύρω στους 1.500 αιμοδότες σε καθημερινή βάση και το πρωί μέσω ηλεκτρονικά φέρνουν τα αποτελέσματα προς όλες τις υπηρεσίες της χώρας. Το κλασικό HIV, HBV και το καλοκαίρι τον ιό του Δυτικού Νείλου και υπάρχει πρόβλεψη και για υπατήτητα ε. Η διαδικασία, αν έχουμε αντιλαμβαστεί, να μπορούμε να το κάνουμε. Το σημαντικό είναι ότι είναι κλειστό σύστημα. Τα θετικά που βλέπετε είναι πανέλεγχος από το πλοίο του Έλβεν Ισέλο. Άρα τεστάρουμε το. Είχαμε 118 θετικούς και βλέπετε βγαίνουν 40 θετικοί, οι οποίοι είναι επαναληπτικοί έλεγχοι και η αξιοπιστία του συστήματος ελέγχεται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Από πότε θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αυτήν την παραγωγική διαδικασία? Από χθες έχουμε τα πρώτα 300 αποτελέσματα ήδη έχουν στελεί στον νεοδίκη. Έρχεται από το συγκεκριμένα σημαντικά. Εμείς μόνο το ακούσαμε. Μόνο το ακούσαμε. Το αυτό βλέπουμε. Σε μέρες αυτά τα οποία θα χρειαζόμασταν υποκανονικές συνθήκες μήνες για να κάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να προσθέσουμε σημαντική δυνατότητα τεστ καθώς θα αρχίσουμε να εξετάζουμε το σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε τις όποιες αιστείες πολύ γρήγορα και πολύ αξιόπιστα και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη δυνατότητα να κάνουμε μοριακά τεστ, την οποία δυνατότητα μας την προσφέρεται εδώ με τρόπο πολύ, πολύ αξιόπιστο και γρήγορο. Και αυτό μας κάνει και εμάς να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακού ανοίγματος της κοινωνίας και της οικονομίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρέπει να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις όποιες νέες δυναμικές αιστείες. Αν δεν έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το συνολικό μας σχέδιο. Τη νύχτα όλοι δουλεύανε για να μπορέσουμε να τεστάρουμε το σύστημα, άρα εγώ προσωπικά τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ τους οφείλω να ευχαριστώ, δεν μπορώ να τους φίξω το χέρι σε αυτή τη συγκυρία, αλλά θέλω να μεταφέρετε σε όλο το προσωπικό τις προσωπικές μου ευχαριστίες και προφανώς και του Υπουργείου και του κύριου καθηγητή, διότι το ιστορικό σχέδιο το οποίο υλοποιούμε
είναι όσο ισχυρό όσο όλη η κρίκη στην αλυσίδα. Και το ζήτημα των αξιόπιστων τεστ μοριακού ελέγχου μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε και να εξερευνήσουμε πιθανώς νέες τεχνολογίες, οι οποίες όμως ακόμα θέλω να τονίσω είναι στη φάση του δοκιμαστικού ελέγχου. Το βαρύ πυροβολικό των τεστ θα είναι πάντα τα αξιόπιστα μοριακά τεστ και βέβαια στην πρώτη γραμμή θα βρεθείτε εσείς. Και δεν θέλω επίσης να ξεχάσω και να παραμερίσω ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά που έκανετε ούτως ή αλλιώς στο μοριακό έλεγχο του αίματος. Είναι με την ευκαιρία αυτή να κάνω ακόμα μία έκκληση για εθελοντές αιμοδότες. Χρειαζόμαστε αίμα, δεν έχει σταματήσει να αρρωσταίνει ο κόσμος μόνο επειδή έχουμε μία πανδημία κορονοϊού. Άρα αυτή η κουλτούρα εθελοντών αιμοδοτών, η οποία πιστεύω ότι έχει ριζώσει για τα καλά στην Ελλάδα, πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και βέβαια να γνωρίζουν όλοι οι αιμοδότες αλλά και όλοι όσοι παίρνουν αίμα ότι υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας του αίματος, ο οποίος εξασφαλίζει 100% ότι δεν πρόκειται κανείς να πάρει αίμα το οποίο κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Άρα να μην ξεχνάμε και ότι είναι η βασική σας δουλειά, αλλά νομίζω δείξατε μια πολύ μεγάλη, όπως και όλοι, όλη η χώρα νομίζω, μια πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα. Ναι. Το μυστικό της επιτυχίας, της αντιμετώπισης της κρίσης είναι η γρήγορη προσαρμοστικότητα. Και να αξιοποιούμε τις υφιστάμενες παραγωγικές δυνατότητες και ένα μεγάλο μπράβο και στον Υπουργό, αλλά και στον Υπουργό, ο οποίος θα βλέπει του Υπουργείου που ηγήθηκε όλης αυτής της προσπάθειας. Καλή δύναμη, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Των πολιτισμών. Συνήθεια.